Καλημέρα. Ε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Έχω χωρίσει αυτή την παρουσίαση σε τρία μέρη. Το, το πρώτο κομμάτι θα προσπαθήσω, ε, βάζοντας την ελληνική πραγματικότητα, όπως είπε ο Δημήτρης, να πούμε δύο, δύο πράγματα για το τι μέσα στην κρίση, τι κατορθώσαμε σαν Εθνική Τράπεζα ε, να κάνουμε κυρίως στο λειτουργικό μας ε, μοντέλο και ιδιαίτερα στην, στην, πληροφορική με αιχμή στη μείωση κόστους. Στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης μιλάμε για τα περίφημα capital controls και το τι έβαλαν στη ζωή μας. Θα προσπαθήσω να σας δώσω μερικούς αριθμούς για να καταλάβετε τη δυσκολία από την οποία πέρασαν όλες οι τράπεζες αυτή την εποχή. Και περνάμε ακόμα ε, βέβαια. Και θα προσπαθήσω να κλείσω την παρουσίαση με κάποια προοπτική βλέποντας ε, κάποια ε, ωφέλη τα οποία έχουμε πίσω ε, από το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και κάνοντας και μία σύγκριση της ε, τραπεζικής ε, με την αγορά της κινητής τηλεφωνίας από όπου ε, προέρχομαι πριν ε, μπω στο τραπεζικό χώρο. Ε, καταρχάς, Πάρα πολύ σημαντικό στην, στο μετασχηματισμό μία τράπεζα είναι να έχεις τη βέλτιστη, δυνατή ε, οργάνωση στις υπηρεσίες πληροφορικής. Ε, πριν το 2012 είχαμε μια κατάσταση η οποία ήταν αρκετά δύσκολη, θα έλεγα, στην Εθνική Τράπεζα όσον αφορά την υλοποίηση ε, των έργων της πληροφορικής. Τα αιτήματα ήταν πάρα πολλά, ήταν ασαφή, έρχονταν με μη δομημένο τρόπο και ο τρόπος λήψης αποφάσεων τι φτιάχνεις και το τι δεν φτιάχνεις ήταν σχεδόν, ήταν εξαιρετικά δύσκολος. Κατορθώσαμε και φτιάξαμε μία δομή διαχείρισης έργων όπου έχει δώσει ένα μεγάλο, μια μεγάλη διαφάνεια στο με ποιο τρόπο επιλέγονται ποια έργα θα γίνουν. Υπάρχει accountability πίσω από αυτή την, την λογική. Και εδώ σας δείχνω λίγο τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά τα αιτήματα μέσα στην κρίση έχουν ανέβει και παρόλο που το 2013 υπήρχε μία σοβαρότατη αποχώρηση ε, στελεχών από την πληροφορική, κατορθώσαμε και φέραμε εις πέρως, ε, πολύ περισσότερα ε, αιτήματα με λιγότερο, με λιγότερο κόσμο. Η παραγωγικότητα αφορά και την υπόλοιπη τράπεζα ή μόνο το κομμάτι της πληροφορικής. Κατά κύριο λόγο είναι πληροφορική. Εδώ μιλάμε, ε, η υπόλοιπη τράπεζα απλώς υπήρχε... απλως υπηρχε πιο γρήγορα... Ακριβώ και υπήρχε ένα πιο δομημένο τρόπο πλέον με τον οποίο υποβάλλονταν και τα. Και το δέχτηκαν σχετικά εύκολα οι υπόλοιποι τράπεζα. Ναι, διότι από, είχα... τη στι... <laughs> από, τη στιγμή, για την οποία συμμετέχουν όλοι, το μυστικό είναι ότι βάζει όλου πάνω στο τραπέζι. Άρα είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι πριν είναι στρατηγική, δεν είναι ότι κάνει απλώ digital μετασχηματισμό. Ακριβώ. Okay. Και είναι μεγάλη... ε, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, Δημήτρη, να, κα... να κατορθώσει το πρόβλημα το δικό σου, να το κάνει πρόβλημα όλη τη τράπεζα. Θέλω να λύσω ένα θέμα αυτό το θέμα δεν είναι μόνο δικό μου, ανήκει σε όλη την τράπεζα. Τη τράπεζα. Αν αυτό το πράγμα το καταλάβουν όλοι, καταλαβαίνουν και τα priorities και το τι πρέπει να γίνει. Και το προχωράει πιο γρήγορα, δηλαδή αυτό έγινε. Ακριβώς. Okay. ακριβώς. Τώρα, εκτός από αυτό, ε, μέσα στην κρίση πήραμε μια ε, σοβαρότατη ε, απόφαση. Η απόφαση ήταν επένδυση ε, στην πληροφορική. Για πάρα πολλά χρόνια αυτό το οποίο είχε γίνει, ε, ήταν η εύκολη λογική, μάλλον μόλις ξέσπασε η κρίση, το πρώτο πράγμα το οποίο έγινε ήταν κόβουμε τα έξοδα. Η πληροφορική είναι ένα έξοδο, ασκόψουμε κόψουμε ε, budget. Ε, αυτό που κατορθώσαμε να κάνουμε και κάτι το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολο ε, σε σχέση και με τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε απέναντι στην, στην Digicom. Έχουμε συγκεκριμένες υποχρεώσεις οι οποίες μας ε, επιβάλλουν να έχουμε λιγότερα έξοδα year on year. Κατορθώσαμε να τους πούμε ότι χρειάζεται μια πραγματικά ε, αναβάθμιση στην, ε, σε όλο το ε, hardware και το software της ε, πληροφορικής. Οπότε ε, φτιάξαμε συγκεκριμένα έργα Ξεκινήσαμε με 15 έργα, στην πορεία τα έργα αυτά έγιναν 17, σε ένα τριετές, σε ένα τριετές πλάνο, με σκοπό ουσιαστικά να θωρακίσουμε την, την τράπεζα σε όλα τα πράγματα τα οποία ήταν, ήταν απαραίτητα. Σαφέστατα η έμφαση ήταν στην, στην καινοτομία, βελτιστοποίηση βασικών λειτουργιών, πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει και δεν, και δεν είχαν γίνει. Τώρα, ε, εκτός από αυτό, ένα μεγάλο πράγμα το οποίο απασχολεί ε, την, ε, όλη την τραπεζική θα έλεγα είναι η επιτάχυνση και η απλοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών. Είναι όταν μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό που όλοι στο μυαλό μας ε, πιθανά έχουμε κάποια fancy applications και το τι μπορούμε να κάνουμε πίσω στο να φέρουμε πιο κοντά το πελάτη στις mobile υπηρεσίες ε, κτλ. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που λέγεται διαδικασίε σε μια τράπεζα, σε μια κλασική μεγάλη τράπεζα όπω είναι η, η Το Εθνική. Το backend είναι πιο σημαντικό, ίσω. Γιατί αν δεν έχει το backend, δεν μπορεί να δώσει το frontend. Είναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Το θέμα είναι ότι πολλέ από αυτέ τι διαδικασίε έχουν μείνει ακίνητε, ε, Δημήτρη, ε, για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει όλε να τι ξαναδεί με ένα καινούριο μάτι και να έρθει ε, 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 στην εξυπηρέτηση του πελάτη να πει τι μπορώ να κάνω για να κάνω τη ζωή του πελάτη πιο εύκολη. Λέρα, Έχω... Αυτό κάνατε λοιπόν. Αυτό προσπαθείτε να κάνετε. Ακριβώ. Ξεκινήσαμε α πούμε από τη διαδικασία των, των δανείων. Μην με ρωτήσει αν δίνετε δάνεια. <laughs> ε... <laughs> Είναι προφανή η απάντηση αυτή. Όχι, <laughs> και να μην δίνουμε, κάνουμε ρυθμίσει. Οπότε ισχύει το, το, ίδιο, το ίδιο πράγμα. Ε, Μία διαδικασία η οποία έπαιρνε σχεδόν ένα μήνα. Έχουμε κατορθώσει ε, να την φέρουμε στο μισό και πιστεύω ότι μπορούμε <laughs> να, το, να το κάνουμε και σε ακόμα καλύτερο, ακόμα καλύτερο χρόνο. Αυτό που θέλω να πω ότι έχουμε εντοπίσει 55 διαφορετικέ. Ε, Τέτοιε διαδικασίε οι οποίε χρήζουν αλλαγή. Άλλε είναι πιο ε, εύκολα ε, υλοποιήσιμε, άλλε πιο δύσκολα. Δεν, ε, μέσα στην κρίση δεν μπορούσε κανένα να πει ότι δεν υπάρχει ε, πρόβλημα κόστου και δεν πρέπει να αναλύσουμε και να, μειω να κάνουμε ό,τι προσπάθειε μπορούμε για να μειώσουμε το κόστο. Εδώ σα δείχνω ε, ένα διάγραμμα τι έχει γίνει στην τράπεζα από το 2010. Ε, μέχρι και σήμερα σε αυτό που λέμε μείωση ε, κόστους είναι πάρα πολλές οι, οι ενέργειες οι οποίες έχουν γίνει και αυτό που ε, θα έλεγα είναι ότι όπως βλέπετε και το κόστος μπορεί να μειώσεις και ταυτόχρονα να επενδύσεις ε, και στην πληροφορική όπως, ε, όπως λέγαμε πριν. Ε, Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο είναι αυτό που ε, λέμε πραγματικός ψηφιακός ε, ε, μετασχηματισμός. Εδώ έχω φέρει ένα παράδειγμα μιας, ε, ε, θα έλεγα, πολύπονης ε, διαδικασίας, που ονομάζεται η, η περίφημη μετακίνηση του φυσικού φακέλου. Κάθε φορά που βγάζουμε ένα δάνειο, αυτό συνοδεύεται από μια χαρτούρα. Υπάρχει ένας περίφημος φάκελος, ο φάκελος ο οποίος ε, συνοδεύεται... Δεν είναι μόνο ότι δεν ήταν ψηφιακό. Το βασικό θέμα είναι ότι φαντάσου ότι κάθε φορά που θε να κάνει μία ρύθμιση, αυτό ο φάκελο, όπου τι περισσότερε φορέ ούτε καν ήξερε πού βρισκόταν, μπορεί να ήταν σε ένα κατάστημα, μπορεί να ήταν σε μία υπηρεσία η οποία χειριζόταν το, ε, το συγκεκριμένο δάνειο, έπρεπε να μεταφερθεί φυσικά από τον ένα χώρο στον άλλο. Τι κάναμε, επενδύσαμε σε τεχνολογία, σε μια θηγατρική μας εταιρεία, η οποία είναι η ΠΑΕΓΑΕ, βρίσκεται στην μαγούλα της, της Αττικής. Είναι οι παλιές γενικές αποθήκες, για όσους παλιότερους, παλιότερους ε, θυμούνται. Ένα τεράστιο χώρο, ο οποίο είναι υπερσύγχρονο ε, πλέον, υπερσύγχρονο αποθηκευτικό ε, χώρο, και επενδύσαμε σε μία τεχνολογία ε, φύλαξης των ε, φυσικών ε, φακέλων και ψηφιοποίησης ε, ε, των φυσικών φακέλων, όπου η ανάκληση γίνεται με σχεδόν ένα ρομποτάκι, αυτό που φαίνεται στην ουσιαστική... Είναι... Το που φαίνεται στη φωτογραφία κάτω, Ακριβώ. Ακριβώς, ακριβώς, το οποίο σε οδηγεί από μόνο του, θες να φέρεις το φάκελο του κύριου Μαλά, από την αρχή έχει ξέρει τις συντεταγμένες ακριβώς σε ποιο ράφι σε ύψο 12 μέτρων, ναι, είναι 12 μέτρα αυτή η ιδέα. Έχετε πολλού πελάτε γι' αυτό. Άρα... Μία τεχνολογία, απλά να πω ότι ε, πλέον έχουμε υλοποιήσει εκεί και το φυσικό αρχείο της Εθνικής Ασφαλιστικής και είμαστε σε θέση να πάρουμε και πολύ ε, και, ε, αντίστοιχες δουλειές από όλη και, την υπόλοιπη αγορά. Και αυτά τα ψηφιοποιείτε, οπότε όλη αυτή η πληροφορία που υπάρχει θα υπάρχει και σε digital μορφή. Η λογική είναι ότι αντί να γίνει μια ανάκληση φυσικού φακέλου... Ε, γίνεται ψηφιακού. Γίνεται, μετατρέπεται σε ψηφιακό και πλέον έχεις να διακινήσεις ε... μόνο ένα ψηφιακό φακέλο. Το, το πλάνο είναι να ταξιοποιήσετε τα αυτά τα δεδομένα τα ψηφιακά, και σε επίπεδο analytics που λέγαμε πριν. Αυτό δεν ξέρω αν έχει ιδιαίτερο νόημα. Ε, 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 ειδικά για αυτήν εδώ τη, τη δουλειά. Για, τις, Γιατί σε, για τα, τα δάνεια. Ναι, τώρα, α πούμε, σε ένα στεγαστικό δάνειο να ψηφιοποιήσει το συμβόλαιο του ιδιοκτήτη, πιθανά να μην έχει ε, ε, ιδιαίτερη νόημα. Όχι, αλλά άμα ξέρει που μένει, πώ να πει, Τα στοιχεία είναι έτσι κι αλλιώ ψηφιακά. Όχι, δηλαδή, αυτό δι... εννοούσα τα ψηφιακά. Τα, στιχεία, ναι, ναι. τα στοιχεία είναι έτσι κι αλλιώ ψηφιακά. Πάντα ήταν. Εδώ μιλάμε για το φυσικό φάκελο αυτό καθεαυτό. Ε, Ο φυσικό φάκελο μόνο για να τον καταστρέψει μετά κάποια στιγμή ίσω. Όχι γιατί χρειάζεται στα δικαστήρια. Οπότε ah, okay, yes. <laughs> δεν είναι τόσο απλό. Δεν έχουν κάνει ψηφιακό μετασχηματισμό τα δικαστήρια, οπότε έχουμε ακόμα μελέτη. Ακριβώ. <laughs> ε, Επίση, ε, μέσα στην κρίση, εμεί, ε, σαν τράπεζα η εθνική, ε, θα έλεγα το μεγάλο θέμα το οποίο έγινε σε όλο το χώρο ήταν το περίφημο ε, consolidation των τραπεζών. Ε, σαν τράπεζα δεν μπορώ να πω ότι είχαμε, ε, πήραμε ε, δεν, ε, τις περισσότερες τράπεζες όπως για παράδειγμα οι συνάδελφοι από την Πυραιώση οι οποίοι είχαν ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Εμείς είχαμε να απορροφήσουμε μόνο δύο τράπεζες. Δεν θα σταθώ παραπάνω σε αυτή τη, διαφα... σε αυτή τη διαφάνεια παρά μόνο να πω ότι ε, και στις δύο περιπτώσεις το εγχείρημα ε, δηλαδή της Προμπάν και της FPB, ε, το εγχείρημα πήρε μόνο τέσσερις μήνες ε, η, η απορρόφηση των, των δύο τραπεζών. Τώρα, ε, κάτι το οποίο δεν μας αρέσει να μιλάμε, αλλά δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα και είναι αυτό το οποίο μας προσγειώνει τις ε, περισσότερες φορές στο να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικά περισσότερα πράγματα σε αυτό που λέμε digital transformation. Απλά θα ήθελα, οι περισσότεροι συνάδελφοι το γνωρίζουν, ένα μεγάλο κομμάτι του, του χρόνου μας πλέον ε, φεύγει σε αυτό που λέμε κανονιστικό πλαίσιο. Ε, έχω απαριθμίσει τέσσερα διαφορετικά πράγματα με τα οποία ε, ασχολούμαστε σε μόνιμη ε, βάση όλες οι, οι τράπεζες και πιστέψτε με ο χρόνος ο οποίος ε, παίρνουμε πίσω ε, από αυτό είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλος. Απλά να πω ότι το, το τρίτο bullet, τα περίφημα AQRs, πλέον είναι μια διαδικασία η οποία θα γίνεται μόνιμη, δεν θα είναι έκτακτη. Και αντίστοιχα πρέπει να φτιάξουμε και τα συστήματά μα να μπορούν Α, να παράγουν. Δεν σε έχει βοηθήσει καθόλου η τεχνολογία να απλοποιήσει αυτή τη διαδικασία. <laughs> ναι. Ε, προσπαθούμε. Η αλήθεια είναι ε, ότι προσπαθούμε. Η αλήθεια είναι ότι οι επόπτε περισ... κάθε φορά ανακαλύπτουν και κάτι καινούριο να μα ζητήσουν. Για να προσθέσετε. Οπότε <laughs> αυτό είναι μεγαλύτερο πρόβλημα. Οπότε. Okay. Ε, αλλά η αλήθεια είναι ότι η τεχνολογία εδώ βοηθάει. Yeah. Είναι, είναι βέβαια σημαντικό να έχεις και καλή ποιότητα δεδομένων για να κάνεις feed στην, στην τεχνολογία. Αν yeah. δεν έχεις, δεν θα σε βοηθήσει και πάρα πολύ. Okay. Ε, τώρα, ξέρουμε όλοι τι έγινε ε, πέρσι το καλοκαίρι με τα περίφημα capital controls. Εδώ δείχνω κάποια στοιχεία το, στα διάφορα κανάλια, ποια ήταν η, η αύξηση χρήσης των, των διαφόρων ε, καναλιών. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι και τα ε, ε, ATMs αλλά και το Internet Banking ε, στην πραγματικότητα ε, 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 είχε μία κάθετη αύξηση. Το Internet Banking έτσι κι αλλιώς ε, κάθε χρόνο είχε μία ε, 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 αύξηση. Ε, αλλά απλά εδώ ο ρυθμός της αύξησης ε, ουσιαστικά ήταν πολύ μεγαλύτερος. Συνεχίζεται. Βέβαια. Ε, είναι, ε, κάθε μήνα ε, κάνουμε ένα καινούργιο ρεκόρ σε σχέση με τον, yeah. ε, με τον προηγούμενο. Ε, εξακολουθεί και πηγαίνει. Θα σταθώ λίγο ε, στην έκδοση των χρεωστικών καρτών. Μισό εκατομμύριο κάρτες σε σύνολο τριών εκατομμυρίων ε, βγήκαν μόλις σε δύο μήνες. 150.000 νέες συνδέσεις <χεχε> επίσης, ειδικά για τα POS, μία αγορά ε, η οποία ο, ουσιαστικά πλέον μιλάμε για το διπλάσιο ε, αριθμό συναλλαγών ε, ε, κάθε ημέρα και από τις, 100, από τις 10 αιτήσει που είχαμε POS προ-Capital Control έχουμε φτάσει στα, στις 100 ημερησίως, έτσι. χαρά. <χε> Ε, λίγα νούμερα επίσης ε, τι έγινε στην περίφημη τραπεζική ε, αργία. Δεν θέλω να σας αλήσω ιδιαίτερα. Ένα νούμερο το οποίο βρίσκω πολύ εντυπωσιακό για την ε, ε, Εθνική ότι υπήρχε ένα κατάστημα το οποίο εξυπηρέτησε 1450 πελάτες σε μία μέρα. έτσι Ήταν οι περίφημες ουρές τις οποίες βλέπουμε ε, έξω. Καταλαβαίνετε την ανάγκη που είχε ο, ο, Ποιο ο κόσμος. Ποιο κατάστημα ήταν αυτό? Ε, νομίζω της Καλυθέας. Okay. Λοιπόν, ε, α, από εκεί και πέρα τα, τα νούμερα για τα, για τα ATMs επίσης πάρα πολύ ψηλά. Στο Contact Center ε, έχω και μερικά ε, στοιχεία ακόμα για να δούμε. Στο Contact Center μια τυπική μέρα είχαμε 5.500 ε, ε, κλήσεις. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο αυτό έφτασε στις 21.000. Καταλαβαίνετε ότι ό,τι και να έχεις για να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις αυτούς τους όγκους, α, α, απλά σε φέρνουν σε κάποιο εξαιρετικά δύσκολο σημείο. Ε, φτιάξα, σκεφτήκαμε διάφορους τρόπους για να μπορέσουμε να το, να το ξεπεράσουμε. Ένα από τα βοήθησε, ας πούμε, μεταφορά υπαλλήλων από άλλα τμήματα της, της τράπεζας. Ε, φτιάξαμε εφαρμογή που έτσι ώστε, γιατί μία από τις μεγαλύτερες ανάγκες ήταν η ενεργοποίηση των χρεωστικών καρτών. Έτσι φτιάξαμε μία εφαρμογή για αποστολή των θέσεων των πιν των καρτών με SMS και πάρα πολλούς άλλους τέτοιους τρόπους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλο, όλο αυτό τον όγκο. Γίνεται δημιουργική λίγο. Υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά. Έπρεπε όταν ο κόσμο παίρνει, πρέπει να τον εξυπηρετήσει. Από... Είναι ενδιαφέρον ότι τα καταφέρατε και εσεί και οι άλλε τράπεζε γενικέ γραμμέ. Και αυτό λόγω και τη τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και νομίζω και του προσωπικού που υπάρχει. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να σταθούμε λίγο στο θέμα του προσωπικού. Πολλοί κόσμοι ξενύχτησαν για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτό. Θα πω μόνο πάλι κάτι για την πληροφορική. Κάθε φορά, φανταστείτε ότι που έβγαινε μία, ε, ένα προεδρικό διάταγμα ε, για το τι ισχύει την επόμενη μέρα, ε, κάποιοι έπρεπε να μείνουν πίσω και να το, να το υλοποιήσουν. Ε, ε, όπως καταλαβαίνετε ήταν... Το λέω με την έννοια ότι καλός ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά τελικά μετράει και ο άνθρωπος παράγοντας. Είναι 100% okay. και νομίζω ότι αυτό κάνει ε, τη διαφορά. Τώρα, μπορούμε να πούμε ότι ε, πίσω ε, από αυτή την ιστορία των capital controls έχουμε κάτι να, ε, να κερδίσουμε. Ε, θα δείτε ότι τα αρνητικά είναι πολύ περισσότερα από τα θετικά. Εγώ θα έλεγα ότι στα θετικά το, το κύριο κομμάτι είναι η αύξηση των, ε, του digital και της ε, ψηφιακής τραπεζικής είναι το, ο μεγάλος κερδισμένος. Το ότι μπορούμε πλέον ε, να έχουμε ε, περισσότερες συναλλαγές, αυτό που ονομάζουμε εναλλακτικά δίκτυα, ε, και αυτές οι συναλλαγές βλέπουμε ότι πλέον έχουν μείνει, θα έλεγα ότι είναι ο, ο μεγάλος κερδισμένος ε, από αυτή την ιστορία. Ε, και κλείνοντας, προσπαθώ να κάνω μία... Μια σύγκριση ανάμεσα στους δύο κόσμους ε, του, των ε, τηλεπικοινωνιών και του τραπεζικού. Προσπαθώντας να βρούμε τα κοινά των δύο χωρών, έχω βάλει ότι εντάξει, και οι δύο ε, θα έλεγα χώροι, ο, ουσιαστικά μιλάμε για την ε, ε, παροχή, μιλάμε για παροχή υπηρεσιών. 100% υπάρχει έμφαση στην ε, Λιανική, χρειάζεται η Λιανική για να έρθει σε επαφή με τον πελάτη. Ε, υπάρχει ένα ιδιαίτερα ε, απαιτητικό κανονιστικό πλαίσιο ε, και από την άλλη μεριά χρειάζεσαι αυτό που λέμε να κερδίσεις το customer experience ε, ε, του πελάτη. Από την άλλη μεριά, οι διαφορέ είναι ότι οι τηλεπικοινωνίε ξεκάθαρα είναι ένα πιο φρέσκο ε, ε, τομέα. Κάνω εδώ ε, ένα απλό, μία απλή αναδρομή ανάμεσα στη Vodafone, ο οποίο είναι ε, παγκόσμιο τηλεπικοινωνιακό κολοσσό. Η Vodafone δεν έχει παραπάνω 25 χρόνια ζωή, όταν η Εθνική Τράπεζα έχει 175. Μπορούμε να, να καταλάβουμε λίγο τη, τη διαφορά ανάμεσα στα δύο. Ε, ακριβώς επειδή ο χώρος των τηλεπικοινωνιών είναι πιο νέος, έχει τη δυνατότητα να αφομοιώνει και να οδηγεί την, την τεχνολογία Και εκεί είναι και η δυσκολία, θα έλεγα, στον τραπεζικό χώρο. Κουβαλάμε τα περίφημα legacy συστήματα, τα οποία πολλές φορές είναι βαρύδια για να πάμε ε, παρακάτω. Και σαφέστατα ότι υπάρχει ένα αυστηρότερο ε, κανονιστικό πλαίσιο ε, πολύ περισσότερο από τις τηλεπικοινωνίες. Ε, για μένα ποιο είναι τώρα το ζητούμενο για τις τράπεζες και το τι μπορούν να κάνουν οι τράπεζες σε αυτό το, ε, το χώρο νομίζω ότι το, τα Customer Analytics και τα Big Data είναι το, το μέλλον υπάρχει μια πληθώρα πληροφοριών στον τραπεζικό χώρο οι οποίες στην κυριολεξία να είναι ανεξερεύνητες ε, οι τηλεπικοινωνίες αυτό το πράγμα το έκαναν πολύ νωρίτερα ε, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να το κάνει και ο, ο τραπεζικός χώρος. έρθει δηλαδή φόρος. πιο κοντά στους πελάτες και να τους προσφέρετε καλύτερη εμπειρία. Ακριβώς. Αυτό που πριν. Ακριβώς. Ακριβώς. Okay. Αυτά. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πολύ ενδιαφέρουσα.